μέσα μαζικής κοινωνίας που οδεύονται, δεν παίρνουν χαμπάρι για το πραγματικές ειδήσεις και βγάζουν ό,τι τους κατεβάσει. Στην ουσία, ενώ έχει εδώ και ένα χρόνο διαψευστεί η πιθανότητα σύγκρουσης της γης μας με έναν αστεροειδή της τάξης των 140 μέτρων τον Φεβρουάριο του 2040, εν τούτοις αυτοί συνεχίζουν και λένε τα δικά τους. Όπως για παράδειγμα, πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, ξαναεμφανίστηκαν αυτές οι ίδιες πληροφορίες, σε εισαγωγικά φυσικά, οι οποίες μας λένε ότι θα έχουμε την καταστροφή της γης για άλλη μια φορά. Ενώ έχει ήδη επικυρωθεί ο υπολογισμός ότι αυτός ο αστεροειδής θα προσπεράσει τη γη μας εκείνη την εποχή, τον Φεβρουάριο δηλαδή του 2040, σε απόσταση 900.000 χιλιόμετρων, δηλαδή πάνω από 2 φορές την απόσταση γης Σελήνης. Μάλιστα, μία άλλη πιο πρόσφατη πληροφορία ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, ότι οι Ουκρανοί επιστήμονες εντόπισαν έναν άλλον αστεροειδή, αυτόν αρκετά μεγαλύτερο, της τάξης των 400 μέτρων, ο οποίος και αυτός, όπως υπολογίζανε την εποχή εκείνη, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, θα χτυπήσει, θα συγκρουστεί με τη γη μας το 1932. Και οι δύο φυσικά πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ότι δεν ευσταθούν και μάλιστα ο δεύτερος αυτός αστεροειδής υπολογίστηκε ότι θα προσπεράσει τη γη μας σε μία απόσταση 130 περίπου εκατομμυρίων χιλιόμετρων, πολύ δηλαδή πιο μακριά ακόμη και από τον Άρη. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όλες αυτές οι κατά καιρούς λεγόμενες πληροφορίες για τη σύγκρουση της γης μας με κάποιους αστεροειδείς, όπως για παράδειγμα προηγουμένως πριν από μερικά χρόνια είχαμε τον Άποφη, έναν άλλον αστεροειδή, ο οποίος και αυτός υποτίθεται ότι θα συγκρούονταν με τη γη μας στις επόμενες μερικές δεκαετίες, όλες αυτές αποδεικνύονται εσφαλμένα ότι είναι πραγματικές πληροφορίες. Φυσικά, όταν λέμε ότι είναι εσφαλμένες, είναι δεδομένες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν αστεροειδείς οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή τροχιά με τη γη μας και κάποια στιγμή δυνητικά θα μπορούσαν να συγκρουστούν με τη γη μας. Για παράδειγμα, από αυτούς τους πλησιέστερους εμάς αστεροειδείς, τους λεγόμενους επικίνδυνους αστεροειδείς, έχουμε υπολογίσει αυτή τη στιγμή την τροχιά 10.300 περίπου τέτοιων αστεροειδών και συνεχώς φυσικά υπολογίζουμε τις τροχές περισσότερων. Ο συνολικός αριθμός αυτών όμως των αστεροειδών που βρίσκονται πλησίων της Γης είναι πολύ μεγαλύτερος. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιους αστεροειδείς, περισσότεροι φυσικά πολύ μικροί για να δημιουργήσουν οποιοδήποτε μεγάλο πρόβλημα, έστω και αν συγκρουστούν με τη γη μας. Αλλά δυνητικά υπολογίζουμε ότι ένας μεγάλος αστεροειδής, ένας αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη γη μας, ίσως και να φέρει και την καταστροφή του ανθρώπινου πολιτισμού, συμβαίνει μία φορά κάθε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια. Φυσικά 100 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο τελευταίος τέτοιος επικίνδυνος εξωγήινος επιδρομέας συνέβη να συγκρουστεί με τη γη μας πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, όταν την εποχή εκείνη φυσικά καταστράφηκε το 70% όλων των ειδών ζωής που υπήρχαν στη γη τότε, ζώα και φυτά, και στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα, με αποτέλεσμα φυσικά και το θάνατο όλων των μεγάλων ζώων της ξηράς και της θάλασσας και το θάνατο φυσικά και των δεινοσαύρων που ήταν το κύριο είδος ζωής
που επικρατούσε τότε στον πλανήτη Γη. Την εποχή εκείνη λοιπόν, μετά από αυτή τη σύγκρουση, τα ζώα που επιβίωσαν από εκείνη τη σύγκρουση ήταν κάτι μικρά τροκτικά, θηλαστικά που ζούσαν σε λαγούμια και μπορούσαν και τρέφονταν από ρίζες φυτών και δέντρων και αυτά κατόρθωσαν να επιβιώσουν, φυσικά που εξελίχθηκαν αργότερα και φτάσανε στη σημερινή μορφή των θηλαστικών και φυσικά και στον άνθρωπο. Τέτοιου είδους λοιπόν καταστροφές υπήρξαν στο παρελθόν με τέτοιου είδους συγκρούσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη παρόλη την διαβρωτική κατάσταση που επικρατεί στην επιφάνεια της Γης, ο άνεμος, οι βροχές, τα χιόνια κλπ. Εν τούτης έχουμε εντοπίσει στην επιφάνεια της Γης μας περίπου 150 με 160 τέτοιους κρατήρες σύγκρουσης, αρκετά μεγάλους. Μεγαλύτερος μάλιστα ήταν αυτός που ανακαλύφθηκε και ήταν η αιτία για την, για το θάνατο των δεινοσαύρων στην Χερσόνησο του σημερινού Μεξικού, στη Χερσόνησο Γιουκατάν, όπου η σύγκρουση εκείνη των 65 εκατομμυρίων ετών δημιούργησε έναν κρατήρα ο οποίος βρίσκεται σήμερα μισός στη θάλασσα, υποθαλάσσια, και μισός στην ξηρά, με μία διάμετρο της τάξης των 180 χιλιόμετρων. Αλλά και άλλοι τέτοιοι κρατήρες έχουν εντοπιστεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των υπήρων της Γης μας. Ο μεγαλύτερος, αν θυμάμαι καλά, βρίσκεται στον Καναδά, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος σε μέγεθος και έχει δημιουργήσει μάλιστα και σε εισαγωγικά φυσικές λίμνες από την ύπαρξη του κρατήρα και των νερών που εισέρευσαν σε αυτόν από τις διάφορες πηγές, γεωλογικές πηγές. Φυσικά τέτοιου είδους συγκρούσεις με μικρότερα αντικείμενα, μικρότερους δηλαδή αστεροειδείς της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων, συμβαίνουν αρκετά συχνά, μια φορά στα 100 χρόνια για παράδειγμα, μια τέτοια σύγκρουση με, με την ατμόσφαιρα της Γης μας, γιατί συνήθως αυτά τα αντικείμενα όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης καταστρέφονται, εκρήγνονται από την υπερβολική θερμότητα και συμπίεση των υλικών τους και έτσι στην ουσία δημιουργούν μια μεγάλη εκρηκτική έκκληση ενέργειας που έχει επιπτώσεις και πάνω στη Γη. Για παράδειγμα, πριν από 100 χρόνια, το 1908, μια τέτοια σύγκρουση ενός κομματιού που μάλλον προέρχονταν από τον πυρήνα ενός μικρού κομήτη, στάξεως των μερικών δεκάδων μέτρων, εξεράγει στην επιφάνεια ή μάλλον πάνω από την επιφάνεια της περιοχής που ονομάζονταν Τουνγκούσκα, σε έναν ποταμό της Σιβηρίας, καλή ώρα με μια παρόμοια έκρηξη πάνω από μια κατοικημένη αυτή τη φορά περιοχή, πάλι της Σιβηρίας, πριν από μερικούς μήνες. Στην περίπτωση την πρώτη είχαμε, στην περίπτωση δηλαδή της έκρηξης στην Τουγκούσκα, στη Σιβηρία, είχαμε την ισοπαίδωση κυριολεκτικά μιας μεγάλης περιοχής με τα δάση της περιοχής εκείνης, ενώ στην περίπτωση τη δεύτερη, πριν από μερικούς μήνες, πάλι στη Σιβηρία, η έκρηξη ενός μάλλον μετεωρίτη και όχι αυτή τη φορά κομήτη, δημιούργησε προβλήματα γιατί έπεσε σε κατοικημένη περιοχή και η έκρηξη είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν ιαλοπίνακες, τζάμια και τέτοια, τα οποία φυσικά έφεραν και ορισμένους τραυματισμούς του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής. Διαφορετικά, τέτοιου είδους συγκρούσεις με την επιφάνεια
της ατμόσφαιράς μας, ακόμη και με την επιφάνεια της Γης, συμβαίνουν, αλλά επειδή τα 2/3 της επιφάνειας της Γης μας είναι καλυμμένα με θάλασσες και ωκεάνους, δεν το παίρνουμε είδηση. Εκτός αυτού, ακόμη και η ξηρά δεν είναι πυκνοκατοικημένη, οπότε και εκεί, εάν πέσει σε μη κατοικημένες περιοχές, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Άλλωστε, καθημερινά 100 τόνοι τέτοιων εξωγήινων αντικειμένων πέφτουν στην επιφάνεια της γης μας, προστίθεται, αν θέλετε, στη μάζα της γης μας και έτσι εμείς ούτε καν το παίρνουμε είδηση. Φυσικά, τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα είναι διαστημική σκόνη και όχι μεγάλα αντικείμενα, ούτε εκδείχνονται όλα αυτά. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, τέτοιου είδους συγκρούσεις συμβαίνουν καθημερινά. Άλλωστε, μπορούμε και να τα δούμε και με γυμνό μάτι. Κάθε μήνα σχεδόν έχουμε αυτό που ονομάζονται βροχές διατόντων, με δύο κύριες βροχές τέτοιων διατόντων που συμβαίνουν τον Αύγουστο, γύρω στις 12 Αυγούστου και επίσης τον Νοέμβριο, γύρω στις 17 Νοεμβρίου, που ονομάζονται ανάλογα, αυτές οι βροχές, ανάλογα με τον αστερισμό από τον οποίο φαίνονται να προέρχονται. Στην ουσία δεν προέρχονται από τον αστερισμό, απλώς η Γη μας στη διάρκεια της τροχιάς της γύρω από τον ήλιο πέφτει ακάθεκτη πάνω σε τέτοιου είδους σκουπίδια του διαστήματος που έχουν αφήσει πίσω τους διάφοροι κομήτες και έτσι αυτά τα μικρά σωματίδια, αυτά τα σκουπίδια τα οποία στην ουσία δεν έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από ότι κόκκιά μου ή ακόμη και μικρότερα αντικείμενα, καθώς η Γη μας τρέχει με 108 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα, πέφτει πάνω σε αυτά τα σκουπίδια που έχουν αφήσει οι κομήτες. Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας αυτά τα μικροσκοπικά αντικείμενα καίγονται από τη συμπίεση, δημιουργούν μία φωτεινή λάμψη 2-3 μέτρων και αυτή τη φωτεινή λάμψη βλέπουμε εμείς από την επιφάνεια της Γης και τα ονομάζουμε διάτοντες, μετέωρα ή όπως τα ονομάζει ο λαός μας, πεφταστέρια. Στην ουσία όλα αυτά τα αντικείμενα δεν είναι παρά μικροσκοπικά αντικείμενα που προέρχονται από τους κομήτες. Τα μετέωρα αντίθετα, τα μεγάλα μετέωρα, οι οποίοι εάν επιβιώσουν από την ιστοχή τους στην ατμόσφαιρα της Γης και φτάσουν στην επιφάνεια, αυτά τα αντικείμενα ονομάζονται μετεωρίτες. Στην ουσία όλα αυτά τα αντικείμενα είναι εξωγήινης προέλευσης, προέρχονται δηλαδή από την γέννηση του ηλιακού μας συστήματος και καθώς αυτά τα αντικείμενα πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν γεννήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι των πλανητών, άφησαν επίσης διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν μαζευτεί κατά κάποιον τρόπο σε ορισμένες περιοχές του ηλιακού μας συστήματος. Κυρίως στην ζώνη των αστεροειδών, όπως ονομάζονται, η οποία είναι μία ζώνη, μία τροχιά, ανάμεσα στις τροχές του Άρη και του Δία. Εκεί έχουν μαζευτεί μεγάλη πλειοψηφία των αστεροειδών, αν και φυσικά υπάρχουν και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα γύρω από τη Γη μας, σε τροχιά κατά κάποιον τρόπο πιθανής δυνητικά σύγκρουσης στο μέλλον με τη Γη μας. Τώρα, λέμε ότι δυνητικά θα μπορούσε ένα τέτοιο αντικείμενο μία φορά κάθε 100 εκατομμύρια χρόνια να συγκρουστεί με τη Γη μας. Δηλαδή, στατιστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μεγάλο αντικείμενο θα μπορούσε να καταστρέψει σε εισαγωγικά τον ανθρώπινο πολιτισμό όπως έγινε και με την περίπτωση των δεινοσαύρων. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για τα επόμενα 35 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά ακόμη και νωρίτερα να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο με έναν τέτοιο μεγάλο αστεροειδή, εμείς σήμερα πλέον έχουμε εντοπίσει όλους τους μεγάλους αστεροειδείς,
όλους εκείνους οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα και φυσικά κανένας από αυτούς στα επόμενα μερικές εκατοντάδες χρόνια δεν πρόκειται να συγκρουστεί με τη γη μας. Οπότε τουλάχιστον τα εικόνια και τα δισέγγονά μας δεν πρόκειται να έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά, εάν κάποιος μικρότερος αστεροειδής, εάν ένας αστεροειδής της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων, 200, 300, 300 μέτρων, θα μπορούσε δυνητικά να χτυπήσει τη γη μας, και βέβαια. Αλλά, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την τροχιά του, γνωρίζουμε επίσης και πότε θα μπορούσε αυτός να συγκρουστεί με τη γη μας. Και τότε, επειδή γνωρίζουμε την τροχιά, μπορούμε με κάποιον τρόπο να αποφύγουμε τη σύγκρουση με διάφορους τρόπους. Δεν συνιστάται από την επιστημονική κοινότητα η καταστροφή ενός τέτοιου επικίνδυνου αστεροειδή με κάποιες πυρηνικές κεφαλές, κάποιους πυράβλους τέλος πάντων που θα μπορούσαν να καταστρέψουν ένα τέτοιο εισβολέα, αλλά θα μπορούσαμε άνετα να βάλουμε σε τροχιά δίπλα σε αυτόν τον αστεροειδή, να ακολουθεί αν θέλετε τον αστεροειδή ένα μικρό διαστημικό όχημα, το οποίο διαστημόπλιο με την βαρυτική δύναμη, την μικρή, την ελάχιστη βαρυτική δύναμη που θα εξασκεί πάνω στον εισβολέα αυτόν, στις δεκαετίες που θα περάσουν, να αποσπάσουν από την τροχιά του τον δεδομένο επικίνδυνο αστεροειδή και έτσι, έστω και αν αλλάξουμε την τροχιά πολύ νωρίτερα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από την επικείμενη σύγκρουσή του, να αλλάξουμε την τροχιά έστω και μερικών χιλιοστών, έτσι ώστε να αποφύγουμε, ύστερα από μερικές δεκαετίες, μια τέτοια σύγκρουση. Υπάρχει δηλαδή η τεχνολογία σήμερα που μπορεί να μας επιτρέψει να αποφύγουμε τέτοιου είδους σύγκρουσεις από τους μεγάλους εισβολείς. Τώρα, από μικρότερα αντικείμενα, όπως είναι μερικές δεκάδες μέτρα, αυτά δεν μπορεί κανείς ούτε καν να τα προβλέψει. Γιατί όπως είπαμε, έχουμε τέτοιου είδους αντικείμενα, δεκάδες χιλιάδες τέτοια αντικείμενα υπάρχουν που πέφτουν στη γη μας. Αλλά τέτοια αντικείμενα δεν είναι επικίνδυνα για τη γη. Στην περίπτωση της Τουνγκούσκα, επειδή δεν βρέθηκαν υπολείμματα, φυσικά ξεχνάτε ότι αυτό έγινε το 1908, που σημαίνει ότι η πρώτη επιστημονική αποστολή έφτασε στην περιοχή μία δεκαετία και μετά, το 1927 αν θυμάμαι καλά. Το 1927 λοιπόν, όταν πήγαν στην περιοχή, δεν βρήκαν υπολείμματα κάποιου μετεωρίτη ή κάποιων μετεωρητών, θα έπρεπε να υπάρχουν. Βρήκαν φυσικά την ισοπαίδωση από τα δάση που υπήρχαν εκεί, κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε μια ολόκληρη μεγάλη περιοχή, τα δέντρα δηλαδή καταστράφηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν υπολείμματα μετεωρητών, που σημαίνει ότι πρέπει να ήταν το κομμάτι, αυτό που εξεράγει δηλαδή το 1908, να ήταν το κομμάτι από τον πυρήνα κάποιου κομήτη. Γιατί ο κομήτης, επειδή αποτελείται από παγωμένα υλικά, κυρίως παγωμένο νερό, επόμενο ήταν ότι έλειωσε και φυσικά η έκρηξη επέφερε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, αλλά δεν άφησε λείψανα. Αντίθετα, ένα μεγαλύτερο αντικείμενο, αλλά με τη μορφή αστεροειδούς ή μετεωρίτη, θα άφηνε αντικείμενα όπως έχουμε άλλωστε βρει επανειλημμένα. Τώρα, όταν μιλάμε για έκκληση ενέργειας της τάξης των 20 μεγατών στην περίπτωση της Τουνγκούσκα, πράγματι, επειδή ήταν 60 μέτρα περίπου, έτσι το υπολογίζουν δηλαδή, από την σύσταση και από την ενέργεια η οποία εκλήθη την εποχή εκείνη,
πρέπει να είχε το αντικείμενο αυτό ένα μέγεθος της τάξης των 60 μέτρων, αλλά από παγωμένα υλικά. Από πάγο δηλαδή, ένα παγόβουνο, αν θέλετε, της τάξης των 60 μέτρων. Στην περίπτωση όμως που είχαμε τη σύγκρουση της γης μας, όχι με ένα κομμάτι κομήτη, αλλά με ένα κομμάτι αστεροειδούς, 60 μέτρων, τότε η έκκληση της ενέργειας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Έχει υπολογιστεί ότι ένα κομμάτι σαν αυτούς τους αστεροειδείς, τέλος πάντων, που έλεγαν ότι θα μας χτυπήσουν το 2040, ένα τέτοιο κομμάτι θα μπορούσε να εκκλείσει, να εκραγεί με την ενέργεια διπλάσια ενέργεια από την μεγαλύτερη μπόμπα που έχει δημιουργηθεί. Και λέω μπόμπα επειδή πραγματικά έτσι ονομάστηκε η μεγαλύτερη πυρηνική βόμβα που εξεράγει από την Σοβιετική Ένωση και ονομάστηκε και μπόμπα μάλιστα. Αυτή η έκκληση ενέργειας μιας τέτοιας μιας τέτοιας υδρογονόβομβας είναι της τάξης των 50 μεγατόνων. Ένας αστεροειδής που θα συγκρούονταν με τη Γη της τάξης των 130 μέτρων θα δημιουργούσε ενέργεια της τάξης των 100 μεγατόνων. Διπλάσια δηλαδή ενέργεια από τη μεγαλύτερη βόμβα που έχει εκραγεί πάνω στη Γη. Αλλά ακόμη πιο μεγάλα αντικείμενα, ξέρω εγώ των 400 μέτρων, μιλάμε για 3.200 μεγατόνους. Δηλαδή πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι μπορούμε καν και να φανταστούμε. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί ένας κρατήρας μερικών εκατοντάδων μέτρων. Έτσι, δεν είναι κάτι το μικρό. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά η καταστροφή θα είναι αρκετά μεγάλη και σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή. Ίσως και να κατέστρεφε μια τέτοια σύγκρουση, ακόμη και 400-500 μέτρων, να κατέστρεφε και όλα τα δίκτυα, εμπορικά δίκτυα, οικονομικά δίκτυα που υπάρχουν στη Γη, οπότε και ο ανθρώπινος πολιτισμός θα είχε μεγάλες καταστροφές, θα είχε επέλθει μια μεγάλη καταστροφή, έστω και αν δεν καταστρεφόνταν όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Όταν ξέρεις, αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε τα μεγαλύτερα αντικείμενα, έχουμε υπολογίσει τις τροχές των μεγαλύτερων αντικειμένων. Αυτές οι τροχές έχουν υπολογιστεί για 10.300 περίπου αντικείμενα μέχρι τώρα. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως είναι μεγάλα αντικείμενα. Mm-hmm. Είναι της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων και πάνω, χιλιόμετρα κλπ. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν μεγάλες καταστροφές στη Γη μας, έχουν υπολογιστεί. Τώρα, αν έχεις μερικά αντικείμενα της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων, 60 μέτρα εγώ σας λέω, 40 μέτρα, 30 μέτρα, σαν αυτά που έπεσαν και στη Σιβηρία, πάνω από τη Σιβηρία. Αυτά δεν επιφέρουν καταστροφές, κρύγνεται στην ατμόσφαιρα, κρύγνεται πάνω από την επιφάνεια της Γης. Αν πέσει σε κατοικημένη περιοχή, επόμενο είναι ότι η έκκληση τέτοιας ποσότητας ενέργειας να επιφέρει καταστροφές, αλλά σε τοπικό επίπεδο και όχι τίποτε συνταρακτικό. Δηλαδή, η σύγκρουση της Γης μας με έναν αστεροειδή της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων θα, ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές, θα επιφέρει καταστροφές, αλλά πολύ μικρότερης έκτασης από ότι μία μεγάλη σεισμική δόνηση πάνω στη Γη. Κάτι δηλαδή που τέλος πάντων δεν είναι ευτυχές γεγονός, αλλά εν τούτης δεν πρόκειται και να δημιουργήσει και μεγάλες καταστροφές για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Στην περίπτωση των κομητών έχουμε 3 εκατομμύρια κυριολεκτικά κομήτες. Τι είναι ένας κομήτης? Ένας κομήτης είναι απλούστατα παγωμένα υλικά, κυρίως νερό, παγωμένο νερό, παγωμένα αέρια,
με διαστημική σκόνη, ανάκατα. Δηλαδή, αν θέλετε, όπως τα είπε και κάποιος περίφημος ξένος αστρονόμος, βρώμικα παγόβουνα. Αυτά λοιπόν τα βρώμικα παγόβουνα υπάρχουν σε τρισεκατομμύρια κυριολεκτικά αριθμούς, στα εξώτερα στρώματα, στο εξώτερο περιβάλλον του ηλιακού μας συστήματος, σε μία περιοχή όπου ονομάζεται σύννεφο του ΟΟΡΤ. Ο ΟΟΡΤ ήταν ένας Ευρωπαίος αστρονόμος και αυτός υπολόγισε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το σύννεφο τέτοιων αντικειμένων με τη μορφή παγωμένων υλικών. Τα περισσότερα λοιπόν από αυτά τα παγόβουνα, τα διαστημικά παγόβουνα, είναι της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων. 100, 150, ίσως και μεγαλύτερα. Από καιρό σε καιρό, ένα προσπέρασμα κάποιου άστρου από κοντά από το ηλιακό μας σύστημα μπορεί να διαταράσει την ησυχία αυτών των κομητών που υπάρχουν στο σύννεφο του ΟΡΤ, το οποίο βρίσκεται σε μία απόσταση της τάξης του ενός έτους φωτός από το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή από τον ήλιο, αρκετά δηλαδή μακριά. Παρ' όλα αυτά, όταν διαταραχθεί οι τροχές αυτών των αντικειμένων, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπολείμματα, λείψανα από την γέννηση του ηλιακού μας συστήματος, πέφτουν προς το εσωτερικό του ηλιακού συστήματος. Καθώς πέφτουν λοιπόν, οι μεγάλοι γίγαντες πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι πολύχρωμοι πλανήτες, οι εξωτερικοί, οι αέριοι γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, επηρεάζουν βαρυτικά αυτά τα αντικείμενα και είτε τα εξοβελίζουν έξω από το ηλιακό μας σύστημα, είτε τα οθούν ακόμη πιο βαθιά στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος και να προσπεράσουν ακόμη και τον ήλιο. Όπως για παράδειγμα ένας πρόσφατος το περασμένο Δεκέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, που πέρασε και καταστράφηκε από την βαρυτική δύναμη που είχε ο ήλιος μας. Αυτοί λοιπόν οι κομήτες μπορεί ή να δημιουργηθούν λόγω των βαρυτικών επιπτώσεων που έχουν οι μεγάλοι πλανήτες, είτε να επηρεαστούν και έτσι οι τροχές τους να γίνουν επαναλαμβανόμενες, δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι να περνάνε από την πλησιέστερη απόστασή τους, από το περίηλιο όπως λέγεται, από τον ήλιο. Και υπάρχουν τέτοιοι κομήτες, για παράδειγμα ένας κομήτης ονόματι Encke, από τον άνθρωπο ο οποίος τον ανακάλυψε, επανέρχεται, έχει μία περίοδο τροχιάς της τάξης των τριών γήινων ετών, που σημαίνει ότι κάθε τρία χρόνια μας επισκέπτεται αυτός ο κομήτης, έχει γίνει γνωστότατος. Υπάρχουν άλλοι κομήτες οι οποίοι είναι μιας περίοδου. Μας προσπερνάνε και βγαίνουν έξω από το ηλιακό σύστημα. Υπάρχουν άλλοι κομήτες οι οποίοι επαναλαμβάνουν την τροχιά τους, όπως για παράδειγμα ο κομήτης του Χάλεϊ, όπως ονομάζεται, ο οποίος μας επισκέπτεται κάθε έξι περίπου δεκαετίες. Τελευταία φορά ήταν τη δεκαετία του 1980, η προηγούμενη ήταν 1910. Με αυτά, αυτοί οι κομήτες δεν είναι τίποτα άλλο λοιπόν, εκτός από παγωμένα αντικείμενα, παγωμένα υλικά. Οπότε είναι και λιγότερο, αν θέλετε, επικίνδυνοι, γιατί ενώ τα μετέωρα, ενώ οι αστεροειδείς αποτελούνται από είτε πετρώδη υλικά, είτε ακόμη και από σιδερένια υλικά, δηλαδή οι σιδερένιοι μετεωρίτες, οι ονομαζόμενοι και σιδερίτες, αποτελούνται κατά 90% περίπου από σίδηρο και κατά 9% από νικέλιο και ένα μόνο 1% είναι από άλλα διάφορα υλικά. Αυτοί οι σιδερίτες είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από έναν αντίστοιχο σε μέγεθος
κομίτη. Οι κομίτες λοιπόν αυτοί, μάλλον αυτά τα παγωμένα υλικά, αποτελούν τον επωνομαζόμενο πυρήνα του κομίτη. Όταν λοιπόν πλησιάζουν οι κομίτες τον ήλιο μας, ο ηλιακός άνεμος, η θερμότητα του ηλιακού άνεμου, τα φορτισμένα σωματίδια που εκπέμπει ο ήλιος μας συνεχώς, παρασέρνουν, λιώνουν κατά κάποιον τρόπο τα εξωτερικά στρώματα αυτών των κομιτών και έτσι δημιουργείται γύρω από τον πυρήνα μία μεγάλη κεφαλή της τάξης των αρκετών εκατοντάδων χιλιόμετρων, μερικές φορές ακόμη και χιλιάδων χιλιόμετρων. Αυτή λοιπόν η κεφαλή από αυτά τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται ο κομίτης είναι πάρα πολύ αραιά, δεν είναι δηλαδή κάτι το πυκνό, κάτι πυκνό. Το πυκνό είναι ο πυρήνας. Και καθώς πλησιάζουν ακόμη περισσότερο τον ήλιο, ο ηλιακός άνεμος παρασέρνει την κεφαλή, τα υλικά από τα οποία αποτελείται η κεφαλή και έτσι σχηματίζεται μία τεράστια ουρά η οποία μπορεί να εκτείνεται αρκετές δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα στο διάστημα. Εάν πλησιάσει λοιπόν ένας τέτοιος κομίτης στη Γη μας, είναι ιδιαίτερα θεαματικός. Πριν από αρκετά χρόνια είχαν περάσει δύο τέτοιοι κομίτες, ο ονομαζόμενος Χέιλ-Μπόπ και ο Χιακουτάκε, ο οποίος ήταν ορατός στον ουρανό στην άνοιξη εκείνης της χρονιάς, στον ουρανό της Γης μας και μπορούσε κανείς να τον δει άνετα, να τους δει και τους δύο τους κομίτες με γυμνό μάτι, χωρίς τηλεσκόπιο, χωρίς τίποτε. Ακόμη και από την φωταγωγημένη Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι κομίτες είναι λιγότερο σε εισαγωγικά επικίνδυνοι από τους σιδερίτες. Γιατί οι σιδερίτες είναι πολύ πιο πυκνοί, άρα μία έκρηξη ή μία σύγκρουση με τη Γη μας θα δημιουργούσε μεγαλύτερη έκρηξη ενέργεια. Ναι, ήδη εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον και η NASA αλλά και άλλοι οργανισμοί στην Αγγλία, στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν σαν κύριο σκοπό να εντοπίσουν τις τροχές των επικίνδυνων πλησιέστερων σε εμάς αστεροειδών. Αυτά τα προγράμματα έχουν εντοπίσει, όπως είπαμε προηγουμένως, τα 10.300 τέτοια αντικείμενα ήδη και συνεχίζουν. Κυρίως, εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα μικρά αντικείμενα της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων, αλλά τα μεγάλα αντικείμενα που δυνητικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη διαβίωσή μας πάνω στη Γη. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα, για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε την εκτόξευση μιας ευρωπαϊκής αποστολής, την εκτόξευση ενός διαστημοπλοίου, ο οποίος είναι συνέχεια ενός άλλου προγράμματος, πάλι ευρωπαϊκού, ονόματι Ύπαρχος, από τον Έλληνα αστρονόμο της αρχαιότητας, η οποία αποστολή, η νέα αυτή αποστολή, ονομάζεται ΓΕΑ, πάλι από την αρχαία ελληνική ονομασία και αυτή η αποστολή έχει σαν κύριο αντικείμενο να εντοπίσει τις αποστάσεις όχι μόνο των πλησιέστερων σε εμάς αντικειμένων όπως είναι αστεροειδείς, δορυφόροι, πλανήτες και ούτω καθεξής και κομήτες αλλά επίσης και τις αποστάσεις, τις ακριβείς αποστάσεις των άστρων. Ο κύριος στόχος του είναι ο ακριβής υπολογισμός ενός δισεκατομμυρίου άστρων, των πιο πλησιέστερων σε εμάς φυσικά, γιατί ο γαλαξίας μας, όπως ξέρετε, αποτελείται από 100 περίπου με 200 δισεκατομμύρια άστρα, οπότε όταν μιλάμε για τον εντοπισμό της ακριβούς αποστάσεως ενός δισεκατομμυρίου άστρων εννοούμε τα πιο πλησιέστερα άστρα σε εμάς, αλλά επίσης και τον εντοπισμό, την ανακάλυψη, αν θέλετε,
και τις τροχές χιλιάδων κυριολεκτικά επικίνδυνων αστεροειδών και πλησίων της Γης, αλλά επίσης και, και στις αποστάσεις στη ζώνη των αστεροειδών. Άλλωστε υπάρχει και μία άλλη ζώνη, εκτός δηλαδή από την κύρια ζώνη των αστεροειδών, ανάμεσα στον Δία και στον Άρη. Υπάρχει και εκτός από το σύννεφο του Oort, που βρίσκεται σε μία απόσταση της τάξης του ενός έτους φωτός, υπάρχει και μία άλλη ζώνη παγωμένων αντικειμένων, που ονομάζεται ζώνη του Κόιπερ, και η οποία είναι, περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία έχουν το μέγεθος, πολλά από αυτά τα αντικείμενα έχουν το μέγεθος του προηγούμενου νάνου πλανήτη, του Πλούτονα. Αυτά τα αντικείμενα που βρίσκονται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, του 8ου δηλαδή πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, σχηματίζουν μια τεράστια ποσότητα αντικειμένων που σχηματίζουν τη ζώνη Κόιπερ.